Καλησπέρα, παιδιά. Έχουμε έκτακτα νέα βίντεο για την ακύρωση αυτής της μαύρης τρύπας και για το downtime. Τι θα γίνει τελικά με το τελικό event του Chapter 5. Έχουμε τρελές πληροφορίες. Τι άλλαξε με το χθεσινό update για την season 9 και 10 και κάποια μικρό leaks. Χαμό σήμερα. Βλέπετε το βίντεο οπωσδήποτε μέχρι το τέλος. Σπάστε οπωσδήποτε το like. Όλοι μην το ξεχάσετε. Πάμε στόχος full likes. Μαζί με αυτό, subscribe όλοι με καμπάνα και ειδοποιήσεις για το σκουπ που έχουμε τα τουρνουά. Για τα δωρεάν Chapter 5 Battle Pass για όλους, streams ώρα 2.30 και όλοι στο items που έχετε Sack Hatch 27. Πάρτε μέρος και στο giveaway μας για τα Chapter 5 Battle Pass κλήρωση και οι όροι ελέγχονται όλοι, άρα αν δεν έχετε κάνει κάτι ακυρώνεστε και οι όροι είναι like στο βίντεο εννοείται, subscribe όλοι, Sack Hatch 27 και spam το epic name σας κάτω στα σχόλια και καλή επιτυχία σε όλους. Και πάμε αρχικά να περάσουμε full στα γρήγορα. Τι άλλαξε με το χθεσινό update? Είχαμε κυρίως map changes στον χάρτη που σχετίζονται με το τελικό live event και αρχικά θα το έχετε παρατηρήσει ότι στο loot lake εμφανίστηκε το zero point κάτω από τον κύβο και εννοείται θα παίξει τεράστιο ρόλο για το τελικό live event, όπως κάποια έκρηξη και γενικότερα αυτά θα τα δούμε την άλλη εβδομάδα σε βίντεο, γιατί έγινε leaked όλο το τελικό event, τι θα γίνει λεπτό προς λεπτό, άρα δεν το χάνετε. Μαζί με αυτό, πάνω από το Dust Devot εμφανίστηκε ο μετεωρίτης που ήταν και στην Season 10 για το τελικό event και εννοείται θα παίξει και αυτός ρόλος, όπως και ο πύραυλος για το τελικό live event. Έχουμε κάποιες αλλαγές στον πύραυλο, ολοκληρώθηκε ας το πούμε αυτή η επισκευή του πυράβλου και τέλος η χρονομηχανή έχει έρθει και αυτήν μαζί με τον πύραυλο. Τέλος έχουμε παιδιά και τα όπλα που μπήκανε, αλλά και τα όπλα και items που βγήκαν από το παιχνίδι, τα βλέπετε και εδώ πέρα. Μπορείτε να κάνετε ένα post στο βίντεο για να τα δείτε, σας τα ανέλησα και χθες. Και έχω να πω πως βγήκαν αρκετά όπλα, αλλά μπήκανε και πάρα πολλά χρήσιμα νέα όπλα στο παιχνίδι, αλλά και items όπως τα bowlers και κάποια άλλα items και οχήματα. Μπορείτε να τα δείτε εξάλλου και εδώ. Έχουμε και το trailer, το βλέπετε και αυτό από εδώ πίσω και αυτό ήταν και όλο το hotfix update που έγινε χθες στα γρήγορα. Πάμε λοιπόν τώρα να περάσουμε στα έκτακτα νέα που έχουμε για το τελικό live event για την μαύρη τρύπα, για αυτήν την φήμη ή μάλλον όχι φήμη, για αυτό που θα γίνει όντως σίγουρα για την ακύρωση της μαύρης τρύπας και τι θα γίνει τελικά. Έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες, άρα πάμε να ξεκινήσουμε. Και αρχικά να ξεκινήσουμε, όπως τα ξέρουμε παιδιά, το άλλο Σάββατο στις 2 Δεκεμβρίου ώρα 9 το βράδυ είναι το τεράστιο τελικό event με τις εκρήξεις. Μαύρη τρύπα, το zero point, τους πυράβλους και όλα αυτά για να πάμε στο chapter 5 μαζί και με την συναυλία την τεράστια του Eminem και θα είναι όπως είπαμε ώρα 9 το βράδυ και θα είναι το Big Bang Event που μπορούμε να μπούμε όλοι και να το παρακολουθήσουμε. Μέχρι τώρα όμως ξέραμε ότι θα γίνει αυτό και μετά θα έχουμε και μαύρη τρύπα. Όμως αυτό αλλάζει παιδιά και θα ξεκινήσουμε να δούμε όλες τις νέες πληροφορίες που έχουμε για να δούμε τελικά τι θα γίνει με την μαύρη τρύπα, αν ακυρωθεί και όλα τα σχετικά. Και εννοείται μια παρένθεση παιδιά, το όλο Σάββατο θα στριμάρουμε κανονικά το event. Κατά τις 7 η ώρα θα ανοίξουμε, έτσι να παίξουμε και λίγο τις τελευταίες ώρες, τα τελευταία λεπτά πριν φύγει ο OG Hardys για πάντα, γιατί όπως είδαμε παιδιά ο OG Hardys θα φύγει. Άρα παιδιά, μπείτε όλοι, συντονιστείτε, το σημειώνετε, το άλλο Σάββατο ο τελικός χαμός και Κυριακή stream πρωί πρωί για το chapter 5 και θα κάνουμε και το τεράστιο μας giveaway για τα battle pass. Και χθες λοιπόν παιδιά είχαμε τις πληροφορίες ότι μετά το τέλος της εκδήλωσης, δηλαδή του live event της season για να πάμε στο chapter 5, ότι όλοι οι παίκτες, δηλαδή όλοι εμείς θα μπορούμε να παίζουμε τους δημιουργικούς χάρτες, δηλαδή το creative, αντί να περιμένουμε ώρες για τον χρόνο διακοπής λειτουργίας του chapter 5 της season 1. Και όπως καταλαβαίνετε παιδιά, με αυτό το πράγμα δεν θα έχουμε από ό,τι φαίνεται μαύρη τρύπα, αυτό το downtime που κλείνει το Fortnite και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, αλλά θα τελειώσει το event, θα μεταφερθούμε πίσω στο lobby και θα μπορούμε να παίξουμε από ό,τι φαίνεται παιδιά εδώ μόνο creative, θα μπορούμε να παίξουμε δηλαδή όλα τα creative maps. Και μαζί με αυτό βλέπετε και εδώ και τα game modes που θα γίνουν disable κατά τη διάρκεια αυτού, ας το πούμε ότι θα μπορούμε να παίξουμε μόνο creative και θα γίνει disable παιδιά το Battle Royale, το Solo Duo Trio Squad, το Team Rumble, το Rank αλλά και το Save the Gold. Άρα όπως καταλαβαίνετε παιδιά, μετά το event το μόνο πράγμα που θα μπορούμε να κάνουμε είναι να παίξουμε creative.
Και πραγματικά αυτό το βρίσκω λίγο έτσι ωραίο, γιατί απ' τη μια δεν θα βαριόμαστε, δεν θα βλέπουμε απλά μια μαύρη τρύπα. Το Fortnite θα έχει κλείσει και δεν θα μπορούμε να κάνουμε κάτι, αλλά απ' την άλλη σκέφτομαι ότι αυτό ίσως ρίξει λίγο το hype, επειδή πιστεύω ότι πιο πολύ hype έχει να βλέπουμε αυτήν την μαύρη τρύπα να έχουν κλείσει όλοι, να μην μπορούμε να κάνουμε κάτι και να ανυπομονούμε σαν τρελή την άλλη μέρα να ανοίξουν οι servers και να μπούμε στο chapter 5. Πραγματικά είμαι λίγο διχασμένος για αυτήν την αλλαγή από το Fortnite, ότι πλέον μετά το event θα μπορούμε να παίξουμε creative και δεν θα κλείσουν από ό,τι φαίνεται οι servers, παρόλο που έχουμε και κάποιες άλλες πληροφορίες που θα δούμε τώρα ότι δείχνουν ότι θα έχουμε και την μαύρη τρύπα μαζί. Είμαι λίγο διχασμένος όπως είπα, θέλω να πείτε και εσείς κάτω στα σχόλια τι πιστεύετε για αυτήν την αλλαγή, αν πιστεύετε ότι πρέπει να έχουμε μαύρη τρύπα, αν πρέπει να βρίσκουμε creative, γενικότερα λίγο να κάνουμε μια συζήτηση κάτω στα comments. Αλλά παιδιά, από ό,τι φαίνεται εδώ τελικά όλος ο κόσμος που πίστευε ότι τελικά δεν θα έχουμε την μαύρη τρύπα, και με το που είδα και εγώ αυτήν, ας το πούμε, την αλλαγή, νόμιζα ότι η μαύρη τρύπα, όλο αυτό, ας το πούμε, το hype ακυρώθηκε. Αλλά παιδιά, τελικά από ό,τι βλέπετε εδώ λέει ότι θα υπάρχει μια οθόνη διακοπής, δηλαδή το downtime screen, αυτό που λέει to be continued ή την μαύρη τρύπα, τέλος πάντων αυτό το countdown για το πότε θα μπει το chapter 5, αλλά θα μπορείτε λέει να κάνετε skip αυτήν την οθόνη και να παίξετε, στο πούμε, το creative. Άρα παιδιά, βλέπουμε εδώ ξεκάθαρα ότι τελικά θα έχουμε αυτό το downtime screen, το to be continued screen με το countdown για το πότε θα ανοίξει το chapter 5, πότε θα μπορούμε να παίξουμε το chapter 5. Αλλά λέει ότι θα υπάρχει ένα κουμπί skip για να κάνουμε skip, ας το πούμε, αυτό το downtime screen και να μπούμε να παίξουμε creative, όποιο creative map θέλουμε να παίξουμε. Άρα παιδιά, αυτό σκεφτείτε ότι θα είναι έτσι λίγο πιο ωραίο, γιατί απ' τη μια θα έχουμε και το hype του downtime screen, αλλά και απ' την άλλη δεν θα βαριόμαστε και θα μπορούμε να παίξουμε το creative. Και αυτό είναι έτσι ενδιαφέρον, γιατί πάρα πολλοί κόσμος θα ανακαλύψει λίγο έτσι το creative, τα maps, όλα αυτά που έχουμε, θα πάρουν πάρα πολλοί κόσμο τα maps, επειδή όπως καταλαβαίνετε όλοι αυτοί οι παίκτες, όλο το Fortnite θα επικεντρωθεί πάνω στο creative αυτές τις ώρες μέχρι να ανοίξει το chapter 5, την άλλη μέρα, την Κυριακή δηλαδή. Και αυτό είναι έτσι πάρα πολύ ωραίο, αλλά θέλω να μου πείτε και εσείς τι πιστεύετε για αυτήν την αλλαγή. Πιστεύετε ότι θα έπρεπε να υπήρχε μόνο η μαύρη τρύπα, το downtime screen, ή να μπορούμε να παίξουμε και creative για να μην βαριόμαστε? Θα μου πείτε λίγο έτσι την άποψή σας. Επίσης παιδιά, κάτι πάρα πολύ σημαντικό είναι πότε θα μπούμε chapter 5. Και όπως βλέπετε εδώ παιδιά, η ώρα έχει βγει, τέλος πάντων, και η ημερομηνία, και το chapter 5 παιδιά θα μπει κανονικά την Κυριακή μετά από μία ημέρα. Άρα το Fortnite κλείνει περίπου στις 15 ώρες και το update λέει το downtime, το 28.00 που είναι το chapter 5 season 1, θα ξεκινήσει στις 3 Δεκεμβρίου την Κυριακή, ώρα παιδιά 6.30 το πρωί. Άρα παιδιά, ώρα 6.30 το πρωί θα ξεκινήσει το update, από τις 6 ώρα θα πέσουν οι servers και εννοείται θα στριμάρουμε, ας το πούμε αυτό, το update όπως και δίποτε. Όλη μέρα θα κάνουμε stream μέχρι να ανοίξουν οι servers και να κάνουμε και το giveaway. Και παιδιά, εμείς θα ανοίξουμε stream γύρω στις 8.30 ώρα, 9 η ώρα, κάπου εκεί. Θα ανοίξουμε full νωρίς για να βλέπουμε όλα τα leaks, τα trailers ώρα και να μην χάσουμε λεπτό προς λεπτό από αυτό, ας το πούμε, το συμβάν της μαύρης τρύπας που θα γίνει. Άρα συντονιστείτε την άλλη Κυριακή και Σάββατο με το event και chapter 5 θα γίνει χαμός, δεν το χάνει κανείς. Αυτά λοιπόν σας είχα παιδιά και για σήμερα, ένα γρήγορο έκτακτο βίντεο. Θέλω πραγματικά να μου σχολιάσετε όλοι κάτω στα σχόλια τι πιστεύετε για αυτές τις αλλαγές, αν είναι καλό, αν είναι κακό, τι πρέπει να γίνει τελικά. Τα είδαμε, τα αναλύσαμε όλα. Πριν φύγετε, κάντε ένα like στο βίντεο όπως και τίποτε. Όλη η προϋπόθεση και για το giveaway ελέγχονται όλοι οι όροι μαζί με αυτό, subscribe και support the creator Hadjakos7 για να πάρετε μέρος και για το giveaway όπως είπα. Καλή συνέχεια σε όλους. Τα λέμε παιδιά, πιθανόν βραδινό stream σήμερα ώρα 8 και αύριο τεράστιο τουρνουά για δωρεάν Battle Pass Duos Customs. Δεν το χάνει κανείς. Καλή συνέχεια, τα λέμε αύριο ώρα 2.30.